Γεια σας. Τώρα στο μπροστινό μέρος του κομματιού του κρεβατιού θα το φτιάξω με έναν πιο εύκολο τρόπο. Θα διευκολύνει λίγο την κατάσταση, θα είναι πολύ πιο εύκολο για σας να το φτιάξετε. Λοιπόν, φτιάχνετε ένα box. Αυτό το box θα το κάνετε edit poly. Θα του κάνετε connect εδώ. Θα μετρήσετε εδώ πέρα πόσα είναι τα κομμάτια. 1, 2. Θα το μετράτε μία γραμμή. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Άρα θα βάλετε 8 γραμμές. Άρα εδώ εσείς θα βάλετε 8 γραμμές. Και θα πατήσετε OK. Τώρα το πάνω-πάνω. Εδώ επιλέγετε τα edge, μετά με control και vertex επιλέγετε τα vertex και τώρα με το scale τα πάτε κοντά. Εδώ τα θέλουμε. Λοιπόν, γύρω γύρω. Εδώ επιλέγετε το ένα edge, πατάτε loop, το πιάνει γύρω γύρω. Με control και vertex επιλέγετε τα vertex και τα πάτε πιο κοντά. Μπορείτε κιόλας να τα πάτε. Όπα, ωραία, ναι, μια χαρά. Εκεί. Λοιπόν, τα επόμενα. Επιλέγετε το ένα edge, κάνετε loop, τα πιάνει γύρω γύρω, control με vertex. Και επιλέγετε το vertex και έχετε τα vertex εδώ. Και μπορείτε να τα πάτε πιο πάνω. Μετά με το scale μπορείτε να τα πάτε πιο μέσα. Λοιπόν, μια στιγμή λίγο. Όπως είμαστε εδώ, πήγαμε λίγο πίσω. Ωραία. Άμα θέλετε να φέρετε πιο κοντά, να πατάτε το scale. Μην κάνετε με τον cursor, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, είναι λάθος. Άμα θέλετε να πάτε πιο κοντά, θα πατάτε το scale και θα πηγαίνουν πιο κοντά. Για να πηγαίνουν το ίδιο από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ωραία. Το πάμε και λίγο πιο πάνω. Πάνω μπορείτε να το πηγαίνετε βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πιάνετε το άλλο. Το ένα vertex. Κάνετε loop. Με control επιλέγετε το vertex και επιλέγετε εδώ. Έχουν επιλέγει τα vertex. Το πάτε πιο πάνω. Και μετά με scale το πάτε πιο μέσα. Ωραία. Λοιπόν, ξανά στο από κάτω. Κάνετε loop, control, vertex, γίνονται vertex, τα πάτε πιο πάνω, με scale, τα πάτε πιο μέσα. Κοιτάξτε πόσο ωραία έρχονται. Λοιπόν, ξανά. Πιάνετε το ένα, κάνετε loop, control, επιλέγετε vertex, γίνονται vertex. Τα πάτε προς τα πάνω και με το scale τα φέρνετε πιο μέσα. Και βλέπετε τι ωραία καμπύλη που κάνει και πολύ γρήγορα, γιατί στο πρώτο part που σχεδίασα το μπροστινό μέρος του κρεβατιού χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Ενώ τώρα εδώ δεν θα χάσουμε χρόνο πολύ. Λοιπόν, μια χαρά. Φροντίστε λίγο να μεγαλώνουν σιγά σιγά, γιατί όπως βλέπετε εδώ τα ξύλα γίνονται όλο και πιο παχιά όσο πηγαίνουν προς τα κάτω. Το ίδιο κάνετε και εσείς εδώ. Μην πηγαίνει μέσα, φροντίστε να μην πηγαίνει προς τα μέσα. Να είναι κάπως κάθετα. Ωραία. Loop με control επιλέγουμε τα vertex. Με το move τα πάμε προς τα πάνω. Και με το scale τα φέρνουμε προς τα μέσα. Όπως είπα, φροντίστε μην πηγαίνει τώρα πια πιο μέσα. Δεν θέλουμε να πηγαίνει πιο μέσα.
Τόσο, καλά είναι. Λοιπόν, πιάνουμε ξανά loop, με control επιλέγουμε vertex, με το move τα πάμε προς τα πάνω και με το scale τα φέρνουμε προς τα μέσα. Τα φέρνουμε με το scale προς τα μέσα γιατί δεν θέλουμε, θέλουμε εδώ να είναι καν η ορθή γωνία. Γι' αυτό. Και να φαίνεται, να φαίνονται συμμετρικά, δηλαδή να φαίνεται συμμετρικό χωρίς να κάνουμε σύμμετρη. Το σύμμετρη θα μας μπερδέψει. Καλύτερα να μην κάνετε σύμμετρη στην προκειμένη περίπτωση. Και γι' αυτό κάνουμε μη συμμετρία χωρίς να χρησιμοποιήσουμε σύμμετρη. Loop. Με το control επιλέγουμε vertex. Όπα. Λοιπόν, μια στιγμή εδώ επιλέγουμε το ένα edge. Κάνουμε loop. Ωραία, επειδή είναι στο τέλος δεν κάνει loop. Να δείτε κάτι, γιατί δεν κάνει loop, γιατί από κάτω έχει πολύγωνο, γι' αυτό. Εάν το σβήσετε το πολύγωνο, τώρα κάνει loop. Έτσι λειτουργεί το 3D Max. Εάν υπάρχει από κάτω βάση, όπως τώρα, έκανα undo και ξαναεμφάνισα τη βάση, δεν κάνει loop. Επομένως, τα πιάνετε στη βάση, τα edges τα πιάνετε μόνοι σας, τα φέρνετε προς τα πάνω εδώ, με το scale τα φέρνετε προς τα μέσα. Εντάξει, και άμα προσέξετε πάει λίγο προς τα μέσα εδώ, άμα δείτε στη φωτογραφία το τελευταίο ξύλο κάτω κάτω πάει λίγο, κάνει λίγο, πάει λίγο προς τα μέσα, κάνει μια ελαφριά καμπύλη εδώ. Επομένως και εσείς καλό είναι να τη βάλετε αυτή την ελαφριά καμπύλη. Βλέπετε ότι εδώ μπορείτε, εάν επιλέξετε εδώ, τώρα κάνετε Control Vertex και επιλέξετε στον άξονα τον Χ, λίγο μπορείτε να το φέρετε λίγο προς τα μέσα. Αυτό είναι πολύ βέβαια, το θέλουμε πιο λίγο. Για να έχετε μεγαλύτερη λεπτομέρεια βάλτε Maximize. Εδώ τώρα κοιτάξτε με το scale μια στιγμή. Ωραία, μπορείτε να το ορίσετε εδώ πέρα στον άξονα Χ, αντί να το κάνετε εδώ. Βλέπετε όταν κουνάτε αυτό εδώ κάτω, κοιτάξτε το κάτω εκεί που είναι οι άξονες εδώ πέρα, να δείτε ότι αλλάζει το χ. Επομένως εσείς, αν θεωρείτε ότι είναι υπερβολική αυτή η καμπύλη που κάνει εδώ πέρα, την έχει σημειώσει. Εδώ είναι 100% γράφει. Εδώ γράφει 99. Άρα εσείς μπορείτε να το πάτε εδώ που είναι το Uniform Scale. Αν πατήσετε δεξί κλικ στον άξονα Χ, εδώ το Offset World, εδώ Offset World, αφού το 99 δεν σας άρεσε μπορείτε να βάλετε 99,5. Να σβήσω. Ωραία, λοιπόν, για συμπορούμε. Λοιπόν, κάνουμε λίγο undo. Ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ πέρα κάνουμε 99,5. Ωραία, τέλεια. Το φέραμε ελάχιστα. Ξανά γίνεται 100% μετά. Γιατί λέει, άμα θέλουμε να ξαναπατήσουμε τώρα να το ξανακάνουμε 99, θα μικρύνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή πρέπει να στο τώρα, παρόλο που βλέπετε 100% εδώ πέρα, εμείς το έχουμε αλλάξει, το έχουμε κάνει 99,5. Βλέπετε ότι κάνει μια
πολύ μικρή καμπύλη. Το scale δουλεύει έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, άμα θέλετε, μπορείτε να πατήσετε 99 και να μπει ακόμα πιο μέσα. Τώρα το ξανά έκανε 100%. Μπήκε πιο μέσα. Άμα θέλετε να μπει ακόμα πιο μέσα, μπορείτε να το πάτε ξανά 99 και θα ξαναμπεί ακόμα πιο μέσα. Το ξανά έκανε 100 πάνω. Προσπαθήστε να καταλάβετε τη μέθοδο του scale, πώς δουλεύει το scale, έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, φαντάζομαι. Είναι λίγο δύσκολο να σας το εξηγήσω. Κάνουμε undo. Εγώ θα κάνω undo τώρα να το πάω εκεί που μου άρεσε. Εδώ. Που μπαίνει λίγο προς τα μέσα. Ωραία. Τέλεια. Είμαστε ok. Τώρα. Να κάνουμε ένα save. Και να προχωρήσουμε. Κάνουμε ένα save. Και τώρα, όπως είμαστε εδώ, πιάνουμε όλα αυτά εδώ τα πολύγωνα και όχι τα πλαϊνά και κάνουμε κάνουμε detach, θα τα κάνουμε detach για να γίνουν άλλο αντικείμενο, αλλά να κρατήσουν την πίσω βάση, να γίνει ένα άλλο αντικείμενο, αλλά να γίνει copy. Detach as clone. Εδώ πέρα. Επιλέγετε το detach as clone. Ας το ονομάσουμε wood. Wood parts. Detach as clone. Ok. Τώρα κοιτάξτε. Ότι άμα το σηκώσουμε αυτό, λοιπόν, να φύγουμε πρώτα από το αντικείμενό μας και βλέπετε τώρα μπορούμε να πιάσουμε τη φλούδα αυτή εδώ μια στιγμή, να άμα το κάνουμε κάτω το αντικείμενο, να σας εξηγήσω εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το αντικείμενο. Εδώ είναι η φλούδα που δημιουργήσαμε. Αλλά κάναμε copy. Δεν κόπηκε δηλαδή η φλούδα από εδώ. Έγινε clone. Έγινε κλόνος. Ωραία. Αυτή την καινούργια φλούδα που φτιάξαμε, εμείς τώρα θα την επιλέξουμε. Κάνουμε extrude by polygon ώστε να δημιουργήσει αυτό εδώ που θέλουμε εμείς. Ας πατήσουμε OK και τώρα θα ξανακάνουμε extrude αλλά θα τα πιάσουμε όλα μαζί. Θα πιάσουμε όλα εκτός από τα εσωτερικά αυτά εδώ. Εδώ. Ωραία. Εκτός από τα εσωτερικά. Και τώρα θα κάνω extrude. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μου αρέσει αυτός ο σταυρός που γίνεται εδώ πέρα, έτσι πως βγαίνουνε. Θα επιλέξω αυτή τη φορά το local, ώστε να βγει έτσι εδώ, ώστε να έχει μια αναγλυφικότητα, έτσι εδώ, να είναι κάπως ανάγλυφο. Ωραία. Τώρα, όπως είμαστε εδώ, έχουν μπλεχτεί τώρα αυτές εδώ οι επιφάνειες. Θα επιλέξω όλα αυτά τα edges και θα κάνω
chamfer. Θέλει προσοχή βέβαια, εδώ θέλουμε quad να είναι. Πολύ μείωση εδώ πέρα γιατί είναι υπερβολικό. Πρέπει να πάτε πολύ κοντά για να δείτε. Λοιπόν, να σκεφτούμε και κάτι άλλο τώρα. Να δούμε. Προς το παρόν δεν πιάνει αυτό. Πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο. Πώς θα φέρω. Πρέπει να σκεφτώ τώρα πώς θα φέρω. Πώς θα φέρω τις μπροστινές επιφάνειες του κάθε ξύλου να είναι πιο μικρές, ώστε να μην μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Αυτό πρέπει να σκεφτώ τώρα. Λοιπόν, τώρα μετακινούμε λίγο-λίγο λοιπόν, λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Λοιπόν, πιάνουμε το ένα edge από εδώ, το άλλο edge από εκεί. Με control επιλέγουμε τα vertex και τώρα εδώ πέρα θα επιλέγουμε τα vertex να πατάνε Edit Geometry. Ωραία, εδώ. Τα vertex να κινούνται μόνο πάνω στα edges, πάνω στις γραμμές. Επομένως θα πατήσουμε edge εδώ. Επομένως εμείς τώρα θα κάνουμε scale. Βλέπουμε εδώ έχει μπει το scale και κοιτάξτε τώρα σιγά σιγά ότι μετακινούνται. Ωραία. Έτσι το θέλουμε. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Αυτό το edge εδώ, για να δούμε, αυτό εδώ καλύτερα και το άλλο από εδώ. Μετά control επιλέγουμε vertex και τώρα πάνω στο edge, να κινείται πάνω στο edge, πρέπει να το αλλάζετε κάθε φορά εδώ πέρα αυτό, edge, ωραία, εντάξει το έχουμε επιλέξει, δεν χρειάζεται δηλαδή να το ξαναλλάξετε. Και πρέπει να το πάτε προς τα πάνω τώρα, προσέξτε λίγο, εδώ, μάλλον προς τα πάνω. Όχι προς τα μέσα. Λοιπόν, τώρα, με το μάτι καλύτερα. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα πατήσετε για να πιάσει, εδώ πέρα δεν μας βολεύει το scale, θέλουμε το διχτάκι. Λοιπόν, select and move θα διαλέξετε και θα το πάτε προς τα πάνω και θα κινείτε πάνω στα... και θα κινείτε πάνω στα edge. Τώρα, ας πάρουμε και το από κάτω του, εδώ αυτό. Σπάρουμε και αυτό εδώ το από κάτω. Με control πατάμε vertex, γίνονται vertex και το κάνουμε λίγο κάτω. Λίγο, όχι πολύ. Εδώ. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Επιλέγουμε. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο τώρα. Κοιτάξτε εδώ πέρα όπως είμαστε εδώ. Επιλέγετε αυτό το vertex και αυτό το vertex. Συγγνώμη, αυτό το edge και το άλλο edge με control και επιλέγετε vertex, γίνονται vertex και τώρα με το scale τα απομακρύνετε, γίνεται εδώ και μετά άλλο λίγο, εντάξει γίνονται
Καλύτερα όχι, καλύτερα όχι έτσι. Ας κάνουμε ένα undo. Λοιπόν, καλύτερα είναι να το πιάσετε ένα από εδώ, ένα από εκεί. Με control επιλέγετε vertex, γίνονται vertex. Και με το δεκτάκι, καθώς έχετε επιλέξει εδώ πέρα edge, να είστε σίγουροι να το κοιτάτε πάντα, να δείτε ότι το έχετε επιλέξει, και το κάνετε κάτω. Το κάνετε εδώ. Τώρα, πιάνετε το άλλο edge, αυτό εδώ το edge, το άλλο edge, με control επιλέγετε vertex, το κάνετε λίγο πάνω, εκεί, όχι πολύ, γιατί θα κάνει μεγάλη, έτσι, μεγάλη σκισμή και δεν το θέλουμε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Επιλέγουμε αυτό, επιλέγουμε και αυτό, με control επιλέγουμε vertex και τα κάνουμε κάτω. Τώρα πιάνουμε το άλλο edge εδώ, πάμε και από εδώ, επιλέγουμε και το άλλο, με control επιλέγουμε vertex, γίνονται vertex, το πάμε λίγο πάνω εδώ, πάμε παρακάτω. Εδώ επιλέγουμε και το άλλο edge, με control επιλέγουμε vertex, κάνουμε κάτω, και τώρα παίρνουμε το άλλο, το άλλο edge, παίρνουμε και το άλλο από εδώ, με control επιλέγουμε vertex, γίνονται vertex, και με το διχτάκι το πάμε προς τα πάνω και το αφήνουμε λίγο σχισμή εδώ. Πάμε πιο κάτω. Και ούτω καθεξής, έτσι κάνουμε. Λοιπόν, με control επιλέγω vertex, το κάνω λίγο. Ωραία. Αυτό, ναι, θέλει κάτω. Λίγο εδώ. Και μετά επιλέγω το άλλο edge, το άλλο και από εδώ. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να τα κάνουμε vertex, απλώς τα ανεβάζετε προς τα πάνω και είμαστε ok. Ή τα παίρνετε τα άλλα δύο από εδώ. Ωραία, ναι. Δεν χρειάζεται. Α, ωραία, μια στιγμή, μια στιγμή τώρα. Ναι, τώρα άμα θέλετε να πάει προς τα πάνω, θα πρέπει να σβήσετε εδώ το edge, να είναι none, γιατί αλλιώς θα κινείται πάνω στη γραμμή και θα πάει προς τα μέσα. Τώρα που έχουμε βάλει none, μπορείτε να το ανεβάσετε προς τα πάνω και είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε εδώ, επιλέγουμε αυτό εδώ, επιλέγουμε αυτό εδώ, το κάνουμε πάνω, το κάνουμε εδώ, επιλέγουμε το άλλο edge, το άλλο και από εδώ, πάμε προς τα κάτω. Ωραία. Λοιπόν, πιάνουμε από εδώ, το πιάνουμε και εδώ, το κάνουμε προς τα πάνω, πιάνουμε το άλλο edge και από την άλλη πλευρά και το πάμε προς τα κάτω. Ωραία. Μια χαρά. Τώρα θα ομαλοποιήσουμε τις γωνίες. Επιλέγουμε εδώ polygon. Να, ας πούμε, το επιλέγουμε, επιλέγουμε εδώ polygon, επιλέγουμε όλο το αντικείμενο, αλλά εδώ by angle έχουμε σημειώσει, βάλτε ας πούμε 5 μοίρες. Επομένως τώρα με το alt, κάνοντας ένα κλικ, σβήνεται όλη αυτή την πλευρά, γιατί είναι ολόησυχη αυτή η πλευρά. Α, μια στιγμή έγινε κάτι εδώ, συν εδώ, ok, αυτή η πλευρά την αφαιρούμε. Δεν θα την επιλέξουμε.
Με Alt δεν επιλέγουμε και αυτή την πλευρά εδώ. Και τώρα θα μαλακώσουμε αυτές τις γωνίες που είναι πάρα πολύ απότομες. Θα βάλουμε δηλαδή περισσότερα πολύγωνα. Επομένως πάμε και βάζουμε chamfer. Να βρούμε το chamfer. Ωραία. Πατάμε Ctrl Edge και οι επιφάνειες των πολυγόνων γίνονται edges. Έχουμε επιλέξει δηλαδή τα edges. Και τώρα θα βρούμε το chamfer, γιατί το chamfer βρίσκεται στα edges. Πάμε στα settings και επιλέγουμε στα settings. Δεν θα βάλουμε πολλά, δεν θα βάλουμε δύο, γιατί γίνονται πάρα πολλά πολύγωνα. Δεν χρειάζεται. Εδώ ένα θα επιλέξουμε. Και εδώ πέρα κάτω θα το, κανονικά άμα είναι ένα, στο νούμερο 1 είναι σαν πυραμίδα. Δεν μας ωφελεί αυτό, δεν φαίνεται ωραίο. Εδώ άμα το μειώσετε όμως, εδώ που λέει 1, αν το μειώσετε, κοιτάξτε, γίνεται πιο μαλακό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο έγινε. Έγινε μαλακό πολύ. Και χωρίς να έχετε πολύγωνα πολλά. Δεν χρειάζεται να φορτώσετε άλλα πολύγωνα, γιατί μπορεί να μπερδευτείτε. Αφήστε το έτσι. Απλώς βάλτε 0,5. Ίσως να είναι λίγο εκεί, 0,54. Ούτως ή άλλως από μακριά θα το δείτε, επομένως δεν θα βλέπετε λεπτομέρειες. Είμαστε ok. Λοιπόν, πατάμε ναι, εδώ να είναι quad. Έτσι, να φτιάχνει τετράπλευρα. Και πατάμε ok. Είναι μια χαρά τώρα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο έχει γίνει. Και έχουμε φτιάξει μέσα σε λίγο μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε φτιάξει και τις πλάγιες πλευρές. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε τη βάση κάτω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα είδα, έχω βάλει ένα παραπάνω κατά λάθος. Δεν πειράζει εσείς. Έβαλα ένα ξύλο παραπάνω εγώ, άμα τα μετρήσετε αυτά εδώ. Μου φαίνεται βγαίνουν 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 από το από πάνω. Ή μπορεί να υπάρχει άλλο ένα πιο πάνω, δεν είναι σίγουρο. Δεν φαίνεται και καλά. Εγώ έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ίσως να υπάρχει ένα λίγο πιο πάνω που δεν φαίνεται. Επομένως, εντάξει. Αλλιώς έχω βάλει μία τάβλα παραπάνω, ας πούμε, ένα ξύλο παραπάνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προχωράμε. Εσείς προσέξτε λίγο περισσότερο να βάλετε το σωστό αριθμό ξύλο. Να φτιάξετε. Αν και δεν νομίζω να σας πούνε τίποτα. Αναλόγως στις οδηγίες που θα σας πει ο εργοδότης, αν το θέλει ακριβώς το κρεβάτι όπως το έχουν φτιάξει στο ξυλουργείο, θα πρέπει και εσείς να το φτιάξετε ολόιδιο και να βάλετε τον ίδιο αριθμό ξύλων. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε αυτό εδώ κάτω που κάνει την καμπύλη εδώ πέρα, τα πόδια του κρεβατιού. Τώρα όπως είμαστε εδώ, επιλέγουμε όλα αυτά εδώ τα edges και θα κάνουμε connect εδώ 4. Εδώ θα το πάμε προς την άκρη, εδώ στην άκρη και πατάμε OK. Τώρα με Alt σβήνουμε αυτό εδώ, το ξεπιλέγουμε. Ξεπιλέγουμε και το άλλο από εδώ και έχουμε επιλέξει τα μεσαία. Με τα μεσαία τώρα, τα edges, πατάμε scale. Επομένως, στον άξονα H, όχι, δεν γίνεται αυτό γιατί θέλει, με control επιλέγουμε τα vertex από τα edges αυτά. Τώρα γίνεται. Άμα πατήσετε scale, θα δείτε ότι πάει προς τα πλάγια. Και το πάμε εδώ. Τώρα, τα κάτω-κάτω vertex τα επιλέγουμε αυτά εδώ
Και σύμφωνα με τη φωτογραφία τα πάμε πάνω. Και είναι OK. Δείχνει μια χαρά. Εδώ είμαστε. Ωραία. Έτσι και πάει και λίγο, γίνεται και λίγο μαλακό εδώ, μαλακώνει. Είναι μια χαρά. Λοιπόν. Τέλεια. Προχωράμε τώρα παραπέρα. Να δούμε και λίγο το μήκος. Να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε κοντά. Λοιπόν, το βλέπω λίγο πιο στενό, πιο στενό εμείς, πιο μακρόστενο. Αυτό μπορεί να φτιαχτεί άνετα. Όπως είμαστε εδώ. Το πάμε στον άξονα, επιλέγουμε όλο το αντικείμενο, βγαίνουμε από το Edit Poly. Και εδώ με δεξί κλικ τα μηδενίζουμε αυτά. Άξονα Χ και άξονα Ψ τα μηδενίζουμε. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να βάλουμε σύμμετρη. Μην μπλέξουμε με σύμμετρη. Πολύ απλά μπορείτε να μπείτε μέσα στο Edit Poly, να πιάσετε όλα αυτά τα vertex και να τα φέρετε λίγο πιο μέσα. Εκεί. Να το πάμε και λίγο αυτό να το δούμε. Γενικά είναι μια χαρά τώρα, πιστεύω. Είναι OK. Και τώρα βγαίνουμε. Να δούμε, είναι στη μέση. Ωραία, να το βάλουμε ακριβώς στη μέση. Λοιπόν. Είναι ακριβώς στη μέση. Ωραία. Προχωράμε τώρα. Θα φτιάξουμε το κρεβάτι, να το πάμε μέχρι μέσα. Θα φτιάξουμε το κρεβάτι τώρα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πως είναι το κρεβάτι. Νέλα. Τώρα, όπως βρισκόμαστε εδώ, θα κάνουμε. Εντάξει, την πλάγια πλευρά θα τη φανταστούμε βασικά. Θα την κάνουμε με ένα δικό μας τρόπο, γιατί δεν ξέρουμε πως είναι πραγματικά. Θα κάνουμε ένα. Θα κάνουμε connect. Θα βάλουμε όμως δύο edges. Το κάνουμε τόσο και το πάμε λίγο πιο πλάγια. Το πάμε εδώ. Okay. Εδώ. Και τώρα μπορείτε να πάρετε τα κάτω vertex, αυτά εδώ, να τα κάνετε λίγο πιο ίσια. Εκεί. Ωραία. Τώρα από εδώ, βασικά το βάλουμε από εδώ, δηλαδή θα πάρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε επιλέξει Biangle, γι' αυτό επιλέχτηκαν όλα αυτά εδώ τα πολύγωνα. Σβήνουμε το Biangle, επομένως ό,τι επιλέξουμε θα επιλεχτεί. Ό,τι δεν επιλέξουμε δεν θα επιλεχτεί. Ωραία, εδώ είμαστε. Α, για να μην επιλέξουμε τα πίσω, πατάτε εδώ το Ignore Backfacing. Για να μην επιλέγετε τα πίσω. Μπορείτε τώρα εδώ καλύτερα, Restore Viewport, να δουλεύετε εδώ. Εδώ, για να τα επιλέξετε σωστά.
μπορείτε εδώ πέρα να κάνετε maximize. Λοιπόν, και επιλέγετε όλο αυτό εδώ και κάνουμε restore viewport και εδώ πέρα όπως είμαστε εδώ. Θα κάνουμε ένα extrude, αλλά το extrude θα είναι εδώ πέρα να επιλέξετε σαν group, έτσι ώστε να βγει σαν group, και θα το πάτε μέχρι πέρα όσο θέλετε εσείς, όσο είναι το κρεβάτι τώρα. Ωραία, κάτι είχαμε επιλέξει και πήγε αυτό προς τα κάτω. Λοιπόν, θέλει λίγο προσοχή να επιλέγουμε πάντα, πατάμε ένα χ να δούμε, να έχουν επιλεγεί αυτά εδώ. Αυτά εδώ δεν πρέπει να επιλεχούν, επομένως με alt τα σβήνουμε. Εδώ και πάμε και από εδώ. Εδώ είμαστε. Ωραία. Και όπως είμαστε εδώ, θα κάνουμε extrude όπως κάναμε και πριν. Ωραία. Μπορούμε να πατήσουμε OK και εδώ εμείς μπορούμε να επιλέξουμε. Το θέλουμε εδώ, το θέλουμε από εκεί. Το μήκος δηλαδή μπορούμε να το επιλέξουμε εμείς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ βλέπω λίγο μας έχει σηκωθεί το πολύγωνο εδώ. Για να πάει ακριβώς κάτω θα πρέπει να λοιπόν, αυτό τώρα να δούμε. Εδώ θα μας βοηθήσει. Εδώ πέρα. Κάντε maximize. Και βλέπετε εδώ κάτω, δείτε να είναι στο ίδιο ύψος. Εδώ. Εδώ πέρα. Βάλτε το λίγο πιο πάνω. Εκεί. Μια χαρά είναι. Ίσως και λίγο. Λοιπόν, εντάξει, έχει φύγει λίγο βασικά, είναι λίγο κάτω, πολύ λίγο, ελάχιστο, δεν φαίνεται, ούτε με μεγεθυντικό φακό δεν φαίνεται. Είναι καλά, άμα σκεφτώ κάποιον πιο, ένα καλύτερο τρόπο, θα σας το δείξω. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Φανταστείτε τώρα το κρεβάτι, ένα κρεβάτι πόσο μήκος μπορεί να έχει. Είναι ένα διπλό κρεβάτι. Ας το βάλουμε τόσο. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα μπορούμε να κάνουμε σύμμετρη. Όπως είμαστε εδώ, είναι 0,0, είναι ακριβώς στη μέση. Δεν ξέρω γιατί η μέση είναι εδώ. Γιατί το δείχνει. Λοιπόν, γιατί το δείχνει εδώ.
Ωραία, το βρήκα τι συνέβη. Έπρεπε να κάνουμε X-Form. Επειδή χρησιμοποίησαμε το scale αρκετά και δεν ξέρω και για κάποιο άλλο λόγο, εάν οι συντεταγμένες, ας πούμε, βάζετε 0, 0 εδώ, χ, ψ, ζ και βλέπετε ότι το διχτάκι δεν είναι ακριβώς στη μέση, θα βάζετε εδώ, θα πηγαίνετε εδώ, στο utilities, θα επιλέγετε το αντικείμενο που είναι λάθος, οι συντεταγμένες του είναι λάθος. Θα πατάτε εδώ utilities και θα πατάτε εδώ reset xform και θα πατάτε reset selected. Και μετά θα το σβήνετε αυτό και εδώ πέρα θα βλέπετε μετά ότι έχει εμφανιστεί αυτό το xform. Και από εδώ και πέρα θα βάλετε από πάνω edit poly, από πάνω. Αυτό ουσιαστικά το xform φτιάχνει τις συντεταγμένες του αντικειμένου. Γιατί οι συντεταγμένες του αντικειμένου όταν χρησιμοποιούμε το scale χαλάνε. Και πρέπει μετά να πατάτε οπωσδήποτε X-Form. Να ξέρετε το X-Form, εάν κάνετε Ctrl Z δεν βγαίνει το X-Form. Είναι αρκετά έτσι, είναι μια πολύ δυνατή επιλογή που το undo δεν πιάνει μετά. Δηλαδή άμα κάνετε X-Form θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα το κάνετε γιατί μετά δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Και θα πρέπει να είχατε θυμηθεί πιο πριν να κάνετε ένα save, ώστε να ξαναρχίσετε, να ξανανοίξετε το save και να είστε ένα βήμα πίσω από το πριν κάνετε X-Form. Λοιπόν, τώρα εγώ βλέπω ότι είναι μια χαρά. Βλέπω ότι στο σημείο 0, βλέπετε χ, ψ, ζ, στο σημείο 0, το pivot είναι στο σημείο 0. Τώρα εγώ άμα θέλω, εδώ, μπορώ να κάνω affect pivot only, να το βάλω στη μέση του αντικειμένου και τώρα ξανά να το κάνω 0, να το μηδενίσω και έτσι τώρα το αντικείμενο βρίσκεται ακριβώς στη μέση του grid. Βλέπετε αυτό το αντικείμενο εδώ, ουσιαστικά η μέση του είναι εδώ και είναι και στη μέση του grid. Επομένως τώρα αφού είναι ακριβώς στη μέση του grid μπορώ να κάνω και συμμετρία. Τώρα αυτή τη στιγμή θα με βοηθήσει πολύ το symmetry. Επομένως, κάνω δύο symmetry.